Είμαστε στην Κίνα και σήμερα παρευρεθήκαμε, όπως σας έχουμε γράψει στο site, στο event παρουσίασης των Meizu 15 της επαιτειακής σειράς της εταιρεία που ανακοινώθηκε πριν από λίγο σε αυτό το επαιτειακό event το οποίο, στο οποίο η Meizu γιορτάζει τα 15 της χρόνια. Τρία κινητά ανακοινώθηκαν σήμερα, το Meizu 15, το Meizu 15 Plus και το Meizu M15. Τρεις συσκευές από τη Meizu, κρατάμε στα χέρια μας το μεσαίο μοντέλο ένα πολύ ισχυρό παρόλα αυτά smartphone, το Meizu 15, μια συσκευή με οθόνη 5,46 inch όπως βλέπουμε. Δεν μπορούμε να την ανοίξουμε εδώ που είμαστε, γιατί στην Κίνα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, δεν μπορούμε να στάρουμε τη συσκευή όπως θέλουμε, οπότε θα ρίξουμε μια πρώτη ματιά στη συσκευή και το κουτί της και θα επανέλθουμε αναλυτικά με το hands on στην Αθήνα. 5,46 inch λοιπόν η συσκευή, βλέπουμε στο κάτω μέρος τον αισθητήρα αποτυπωμάτων, που έχει Meizu τη selfie κάμερα των 20 MP. Βλέπουμε πως υπάρχει πέρα από την υποδοχή USB Type-C και υποδοχή ακουστικών που λείπει από αρκετά μοντέλα, η Moizu ενσωματώνει αυτή τη δυνατότητα στη συσκευή τη τα έχει ένα στεροφωνικά. Βλέπουμε εδώ την υποδοχή για την κάρτα SIM βλέπουμε το διπλό button για την ένταση του ήχου, όπως σε πάρα πολλές συσκευέ. Και στο πίσω μέρος υπάρχει μια dual camera, δύο αισθητήρε, 12 και 20 MP και το ring flash, επαναφέρει μαζί στο οποίο δόθηκε αρκετή βαρύτητα. Αν σκεφτούμε, θυμηθούμε μάλλον ότι στην πρόσκληση που είχαμε λάβει για την παρουσίαση με το που ήρθαμε στην Κίνα, υπήρχε και ένα δαχτυλίδι αναφορά στο ring flash. Αυτό είναι λοιπόν το μέσο 15. Είπαμε ότι δεν μπορούμε να το ανοίξουμε, άρα ρίχνουμε μια γρήγορη ματιά στη συσκευή. Να πούμε κάποια χαρακτηριστικά ακόμα, ότι για πρώτη φορά υπάρχει συνεργασία της Meizu με την Qualcomm και έτσι το τσίψε της συσκευή είναι ο Snapdragon 660. Μπορούμε να δούμε στο κουτί ότι αυτή η συνεργασία φαίνεται και από το λογότυπο της Qualcomm και του Snapdragon που υπάρχει 4GB RAM, η χωρητικότητα, η μνήμη της συσκευής, η χωρητικότητα είναι 64GB ή 128GB, δύο εκδόσεις, στις οποίες θα είναι διαθέσιμο το κινητό. Και αν δείξουμε μια ματιά στο τι άλλο υπήρχε στο κουτί, υπήρχε μια θήκη για μια πρώτη προστασία στο κινητό, τα manual και οι εγγύσει. Και βέβαια το καλώδιο μαζί με το φορτιστή και η, το εργαλείο για να μπορέσουμε να ανοίξουμε την υποδοχή για την SIM, να τοποθετήσουμε τη SIM στη συσκευή. Κάτι που θα κάνουμε στην Αθήνα, όπου και θα σας παρουσιάσουμε το αναλυτικό review της συσκευή, περισσότερες πληροφορίες για αυτό το ταξίδι, για την παρουσίαση της Μαϊζού. Προς το παρόν έχουμε κάποιες πληροφορίες στο site για τις ανακοινώσεις, κάποιες φωτογραφίες που βγάλαμε στο event όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τα τρία κινητά και περισσότερα θα σας πούμε όταν επιστρέψουμε από αυτό το ταξίδι.